Το Δήμαρχο Λαρισαίων, τον κύριο Απόστολο Καλογιάννη, συναντούμε. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Πολύζο. Καλησπέρα από την εσωτερική κύριε Ντουπινιού, κάτω από τη γέφυρα του Αλκαζάρ, σε μια δροσιά, θα έλεγα, σε μια αρκετά ζεστή επίσης μέρα. Η αγωνία μου πάντως με τις συνδέσεις, γιατί και πριν στο Λιοπύρη ήταν ο Περιφερειάρχης, αλλά ήταν στη θάλασσα, οπότε έβλεπα εκεί το κυματάκι και λέω τον δροσίζει το αεράκι. Είναι αυτή. Επειδή είναι μεσημεριανή εκπομπή, δεν θέλω να ταλαιπωρηθεί κανείς σας. Λοιπόν, εντάξει, είμαστε στον Ποινιό. Μια σκιά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε στον Ποινιό γιατί σας ζήτησα να δούμε τι γίνεται με τον Ποινιό, πού βρισκόμαστε. Έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία των ενστάσεων από τις εταιρείες που διεκδικούσαν το έργο, δηλαδή ανοίγει ο δρόμος, να το πούμε πολύ απλά, Δήμαρχε? Ναι, βεβαίως. Έχει εκδικαστεί από τον προηγούμενο μήνα η ένσταση που έχει υποβληθεί στα αρμόδια όργανα. Ξέρουμε ότι έχει υπάρξει απόφαση, η οποία εντός των ημερών, νομίζω μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα δημοσιοποιηθεί. Και βεβαίως υπογράφουμε σύμβαση και ξεκινάει ένα πολύ σημαντικό έργο, 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτημένο από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών, με πολύ σημαντικές αναπλάσεις στην εσωτερική κήτη του Ποινίου. Θα έχει ένα μεγάλο μήκος, όπως το έχετε παρουσιάσει, που θα είναι μια αδιάκοπη διαδρομή, έτσι. Είναι όλοι, πώς είναι, θα διαμορφωθεί, όλοι, για να κάνουμε μια προβολή στο μέλλον? Είναι όλη η εσωτερική κήτη του Ποινιού, μήκους 4,5 χιλιόμετρων, που ξεκινάει από τη γέφυρα της ΔΕΙΑΛ και φτάνει μέχρι τη γέφυρα της Νέας Μήνης, τα παλιά σφαγεία, όπως λέμε στην πόλη. Όλη αυτή η εσωτερική κήτη έχει μια τεράστια και πολύ σημαντική παρέμβαση. Γίνονται ποδηλατόδρομοι, γίνονται πεζόδρομοι και από τις δύο όχθες του Ποινιού επεκτείνεται το έργο της παλιάς, της προηγούμενης δημοτικής αρχής που είχε γίνει εδώ. Γίνονται 4 ή 5, αν θυμάμαι καλά, αθλητικά κέντρα και βέβαια και 3 αναψυκτήρια, δημοτικά αναψυκτήρια, στα οποία θα μπορεί κάποιος να καθίσει, να πάρει ένα αναψυκτικό, να χαρεί το περιβάλλον της Κήτης, βεβαίως με στόχο και το πράσινο της Κήτης να καθαριστεί αυτή τη στιγμή και να έχουμε και ορατότητα πολύ καλύτερη στο νερό. Πρόκειται για μια παρέμβαση, κύριε Πολύζο, η οποία έχει πίσω της μια πολύ μεγάλη συζήτηση που έχει σχέση με τη σύνδεση της εσωτερικής Κήτης με την πόλη, τους πολίτες κτλ. Είμαι από αυτούς που από την πρώτη στιγμή έχουν πει ότι αυτός ο χώρος είναι ένας εμβληματικός χώρος για να γίνει ένα τεράστιο γραμμικό, όπως το ονομάσαμε, πάρκο. Δεν είναι χώρος για να μεταφέρουμε την πλατεία Ταχυδρομείου εδώ και τα υπέροχα καφέ που έχει εκείνη. Εδώ είναι ένας χώρος αναψυχής που μέσα στην πανδημία ανακαλύφθηκε από τους συμπολίτες μας, που κατά χιλιάδες έρχονταν εδώ, περπατούσαν, έπαιζαν με τις οικογένειές τους, καθόταν σε ένα ανοιχτό χώρο. Άρα λοιπόν η όλη παρέμβαση που στοχεύουμε να κάνουμε είναι ακριβώς να αναδείξουμε αυτή την πτυχή. Να έχουμε έναν επίσης πολύ μεγάλο χώρο δίπλα στο Αλκαζάρ, πρασίνου, υγρού στοιχείου όπως είναι το ποτάμι μας, σκιάς, δέντρων, καθιστικών, ποδηλάτου. Γιατί, θέλω λίγο να καταλάβω γιατί κάνετε αυτή τη διευκρίνηση. Έχει διατυπωθεί πρόταση να γίνει νέος πόλος ψυχαγωγίας για την πόλη? Βεβαίως, νομίζω ότι η συζήτηση που έχει γίνει από το παρελθόν και εκφράζεται κατά κάποιο τρόπο και στο... Τη χάσαμε τη σύνδεσή μας. Για να δούμε. Λοιπόν, ναι, εντάξει, μου λένε ότι θα τον έχουμε αμέσως τον Δήμαρχο. Λέτε ότι μια συζήτηση που έχει γίνει στο παρελθόν και εκφράζεται και σήμερα από κάποιους? Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως. Εάν μιλάμε, αν οι εκφράσεις που ακούσαμε για πάρκο του Ποινιού, για οικολογικό πάρκο, συνδέονται με αυτό που περιγράφουμε, εγώ θα πω απλά ότι κάποιοι είναι λόγια. Εμείς είμαστε τα έργα μας. Το έργο αυτό είναι χρηματοδοτημένο εδώ και ένα χρόνο περίπου. Τέλειωσαν όλες οι διαδικασίες του και πάει για υλοποίηση. Άρα θα μπορούμε να χαρούμε μέσα στους επόμενους 12 έως 18 μήνες που είναι η συμβατική υποχρέωση του εργολάβου, να χαρεί όλη η πόλη ένα ακόμα τεράστιο πάρκο αναψυχής που θα είναι αυτό το γραμμικό πάρκο της εσωτερικής κήτης του Ποινιού.
Και βεβαίως μπαίνει και ένα μεγάλο ζήτημα εδώ που έχει σχέση με την πρόσβαση. Τι θεωρούμε συνδέουμε την πόλη με το ποτάμι μας, την επισκεψιμότητα του ποταμού. Πώς εξασφαλίζεται η επισκεψιμότητα αυτή? Η επισκεψιμότητα αυτή εξασφαλίζεται αν και οι τέσσερις γνωστές ροές έχουν τη δυνατότητα να έρχονται στο ποτάμι. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι η αμαία, είναι οι πεζοί, είναι οι ποδηλάτες και είναι βεβαίως και το αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν, η δική μας άποψη για την διαμόρφωση της οδού Τσόγκα από τον Άγιο Αχίλιο μέχρι τον κόμβο της ΔΕΙΑΛ έχει ακριβώς αυτό το στοιχείο. Αναπλάθει τον περιφερειακό δακτύλιο, τον εσωτερικό της πόλης, και δίνει τη δυνατότητα, εξαντλώντας όλα τα περιθώρια, με πολλές δενδροφυτεύσεις, με ένα νέο πάρκο έξω από την Κήτη, 5 στρεμμάτων, εκεί όπου ένα μικρότερο χώρο πρασίνου με τη διάνοιξη που κάνουμε τον καταστρέφουμε ουσιαστικά. 5 στρέμματα λοιπόν γίνονται εκεί απ' έξω και δίνεται η δυνατότητα πια με το αυτοκίνητο και με όλες αυτές τις ροές που περιέγραψα να έχει κανένας πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση στο ποτάμι μας. Να κατέβει στην Κήτη, να πιει ένα αναψυκτικό από τα αναψυκτήριά μας, να αθληθεί, να περπατήσει, να ποδηλατήσει, να χαρεί όλο αυτό το περιβάλλον του νερού, για το οποίο φιλοδοξούμε ότι με τον καθαρισμό της Κήτης θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και αναβαθμούς, προκειμένου το ίδιο το νερό να έχει μια καλύτερη φυσική ροή και βεβαίως να έλκει το μάτι και το μάτι κυρίως του επισκέπτη. Τώρα, όλο αυτό το πράγμα είναι ένα τεράστιο σύμπλεγμα έργου που δεν μπορεί να υποβαθμίζεται κυρίως από τις απόψεις συμπολιτών μεμονωμένων, θα έλεγα, οι οποίοι δεν θέλουν τη διάνοιξη της Τσόγκα επικαλούμενοι ότι χάνουμε πράσινο, αλλά μόνο πράσινο δεν χάνουμε. Προσθέτουμε πράσινο στην υπόθεση αυτή και οφείλω να πω, επειδή διακινείται και κάτι στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή και μου δίνεται η δυνατότητα να το πω, ότι στην περιοχή της οδού Τσόγκα υπάρχουν 2 πολύ συγκεκριμένες οικοδομές που δεν έχουν αντιληφθεί οι κάποιοι των κατοίκων της περιοχής το τι ακριβώς πάει να γίνει. Και επειδή στο διαδίκτυο διακινούνται πολλά ψεύδι σε σχέση με αυτό, αισθάνθηκα την ανάγκη αυτή τη στιγμή και στο χώρο που είμαστε να αποκαταστήσω την πραγματικότητα και να περιγράψω αυτό το διπλό έργο που γίνεται, γιατί είναι χρηματοδοτημένο από την ίδια πηγή με έναν εξαιρετικό τρόπο που αλλάζει δεδομένα στην πόλη μας. Μάλιστα. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε και στη διάνοιξη της Τσιόγκα, η ολοκλήρωση του εσωτερικού δακτυλίου προφανώς συνδέεται και με όλο αυτό που περιγράψατε, που θα δούμε να συμβαίνει το επόμενο διάστημα εκεί, στον Πίνιο, έτσι, η προσβασιμότητα από όλες τις πλευρές. Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, είπα, η πόλη έχει ένα πλεονέκτημα έναντι άλλων πόλεων. Έχει έναν εξωτερικό δακτύλιο και έναν εσωτερικό δακτύλιο, που το μόνο το κομμάτι που δεν είναι διανοιγμένο είναι αυτό το ένα περίπου χιλιόμετρο που λέμε ότι θα διανοίξουμε. Άρα λοιπόν, με αυτή την παρέμβαση δεν πλησιάζουμε απλά καλύτερα και περισσότερο το ποτάμι μας, αλλά στέλνουμε και την κίνηση που είναι στο κέντρο της πόλης περιφερειακά, όχι μόνο στον εξωτερικό δακτύλιο αλλά και στον εσωτερικό δακτύλιο. Έτσι λοιπόν, τα έργα τα οποία εμείς βρισκόμαστε μπροστά, αύριο υπογράφω νέες συμβάσεις, γίνεται η Μανολάκη, γίνεται η Ανθίμου Γαζή, έχουμε την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων δίπλα μας στο Αλκαζάρ. Είναι χρηματοδοτημένο και υπογράφουμε σύμβαση μεθαύριο για την ανάπλαση του Αλκαζάρ σε ό,τι αφορά τη λίμνη, σε ό,τι αφορά το βοτανικό κήπο απέναντι τον Ιπποκράτη. Παρεμβάσεις μεγάλες, πολύ σημαντικές, οι οποίες είναι εκατομμυρίων χρηματοδοτήσεις που αλλάζουν συνολικά το περιβάλλον της πόλης. Δεν μπορούμε λοιπόν να καταργήσουμε τον εσωτερικό δακτύλιο και ιδιαίτερα μια συνοικία που είναι ο Αγίος Αθανάσιος, μεγάλη και πολυπληθή συνοικία. Λοιπόν, να μην έχουμε τη δυνατότητα να τις δώσουμε διέξοδο με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας προς τις περιοχές τις οποίες κινούνται και πολίτες και αυτοκίνητα. Είναι παρέμβαση εμβληματική για την πόλη και λυπάμαι που κάποιες λίγες δεκάδες ή και εκατοντάδες συμπολιτών μας έχουν εκφραστεί και εκφράζονται με τέτοιον τρόπο και στο διαδίκτυο, ενώ έχει γίνει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουν εξηγηθεί όλα, είναι μελετημένα τα πάντα. Σήμερα όμως εκπέμπεται, καταλαβαίνω, μια αποφασιστικότητα ότι παρά τις καλά προφανώς μειοψηφικές αντιδράσεις θα προχωρήσετε στο σχεδιασμό σας.
Όχι, θα προχωρήσω μόνο στο σχεδιασμό αυτό και θα προχωρήσουμε. Είναι έτσι αλλιώς έργα ψηφισμένα, χρηματοδοτημένα και αποφασισμένα από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Δόθηκαν όλες οι εξηγήσεις και κανένας δεν τόλμησε να πει σταματάμε τον εσωτερικό δακτύλιο της πόλης πλην των συμπολιτών που είπα λοιπόν, ότι τοποθετούνται με τέτοιον τρόπο. Να κλείσουμε με μια πιο πολιτική συζήτηση, διότι πολύ καιρό τώρα ακούω όσους αντιπολιτεύονται τον Καλογιάννη να λένε είναι περιχαρακωμένο σε κομματικές γραμμές. Εσείς δεν απαντήσατε μέχρι σήμερα, αλλά καταλαβαίνω ότι θέλατε να δώσετε την απάντηση με το ψηφοδέλτιό σας, έτσι. Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Πολύσου. Αυτά τα πράγματα απαντιούνται στην πράξη. Εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή βάζουμε τις τελευταίες πινελιές στο ψηφοδέλτιό μας, την Πέμπτη έτσι αλλιώς ολοκληρώνονται τα ψηφοδέλτια, λίγη προθεσμία. Αυτή τη στιγμή και με ό,τι έχει εμφανιστεί, μπορώ να πω απόλυτα καθαρά προς όλους ότι αυτό το ψηφοδέλτιο σπάει τις κομματικές γραμμές και τα κομματικά όρια. Είναι δεδομένο αυτό, στην πόλη γνωριζόμαστε, είναι ένα ψηφοδέλτιο που καλύπτει όλους τους πολιτικούς χώρους, αλλά κυρίως με ανθρώπους της κοινωνίας. Είναι τιμή μου. Πραγματικά το αισθάνομαι και οφείλω να το πω. Είναι τιμή για μένα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που άλλος ανήκει ή πρόσκειται ιδεολογικά ή μπορεί να ψήφισε στις βουλευτικές εκλογές Νέα Δημοκρατία ή κάποιος άλλος που μπορεί να ψήφισε ή να είναι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ή όποιου άλλου κόμματος. Να συστρατεύονται στη συμπαράταξη Λαρισαίων με έναν και μοναδικό στόχο. Η αγάπη μας και η δουλειά για την πόλη. Όχι κομματικές σημαίες. Αυτό σήμερα με την ολοκλήρωση του ψηφοδελτίου νομίζω ότι είναι καταξιωμένο, κατοχυρωμένο πια, είναι σε γνώση της όλης της κοινωνίας και νομίζω μας δίνει φτερά να πάμε με άλλον αέρα στις εκλογές του 8 Οκτωβρίου και πραγματικά να συνεχίσουμε ένα τεράστιο έργο που γίνεται. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Έχουμε να πούμε πολλά και τις επόμενες μέρες, γιατί φαντάζομαι. Καλά, για τον κάθε υποψήφιο το στοίχημά του είναι να είναι από την πρώτη Κυριακή δήμαρχος. Έτσι δεν είναι? Για σας είναι? Να σας πω κάτι και θα να, μου το και πείτε να τώρα αυτό, πολύ γρήγορα για να το αναλύσουμε στην επόμενη συνάντηση. Να σας πω κάτι. Έτσι όπως φαίνεται ότι στις εκλογές αυτές θα έχουμε 3 ή 4 συνδυασμούς, άρα αρκετά λιγότερους από το πριν. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι οι εκλογές θα ολοκληρωθούν την πρώτη Κυριακή και με το 43% του εκλογικού νόμου, τις 8 Οκτωβρίου, θα έχουμε νέα δημοτική αρχή. Άρα, και οφείλω να το πω αυτό, και καλά είναι να το λέμε όλοι, είναι γιατί αφορά όλους. Είναι αισιόδοξο, είναι ρεαλιστικό αυτό? Είναι ρεαλιστικό σενάριο. Μάλιστα. Αυτό. Και δεν αφήνει περιθώρια να πει κάποιος ότι την πρώτη Κυριακή ψηφίζει τον τάδε δημοτικό σύμβουλο που γνωρίζει, που είναι φίλος του, που εν πάση περιπτώσει τον εμπιστεύεται και τη δεύτερη Κυριακή να αποφασίσει για δήμαρχο. Λοιπόν, ψηφίζει συνδυασμό και βγάζει και δημοτικούς συμβούλους και δήμαρχο. Αυτό είναι το πολιτικό περιβάλλον της επόμενης περίοδου και νομίζω ότι δεν πέφτω έξω και με την πολιτική μου εμπειρία ότι έτσι θα είναι τα πράγματα στην πόλη μας. Ευχαριστούμε, Δημάρχε. Έτσι κι αλλιώς με την είσοδο στην τελική ευθεία θα τα πούμε αρκετές φορές. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.